Όλα! Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αυτή τη στιγμή νυσταγμένο vlog. Αλλά είμαι τρομερά ενθουσιασμένη για τη σημερινή μέρα. Δεν έχω ιδέα πώς να ξεκινήσω το σημερινό βίντεο και δεν έχω ιδέα τι να σας πρωτοπώ για το τι έχω να κάνω αυτή τη στιγμή και τι έχω να κάνω μέσα στη μέρα μου. Οπότε απλά θα αφήσω το χάος που θα δείτε τώρα της ετοιμασίας να μιλήσει από μόνο του, γιατί πρέπει να τρέξω. Πρέπει σε περίπου 40 λεπτά εγώ να βρίσκομαι. Οπ, κουνούπι. Πρέπει να πάρω το μετρό, να πάω σε πόλια, να βρω την Πινελόπη και την Ελένη. Θα τις γνωρίσετε όλες τις υπόλοιπες κοπέλες. Έχουμε να πάμε σε ένα event, μετά έχω να κάνω δουλειά, μετά έχω να πάω με την Πινελόπη σε ένα άλλο event, μετά έχουμε να πάμε για ψώνια. Και το βράδυ έχουμε Halloween Girls Night με την Εύα στο σπίτι της Πινελόπης. Οπότε γενικά η μέρα σήμερα είναι ένα χάος, αλλά ένα υπέροχο χάος, ένα χαρούμενο χάος, ένα υπεροχότητα γενικότερος χάος. Το μαλλί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια έξαλλη κατάσταση και θα προσπαθήσω να το φτιάξω. Δεν έχω ιδέα τι ακριβώς το κάνω. Οπότε σας παίρνω μαζί μου και σας καλωσορίζω στη σημερινή μέρα. Τα μαλλιά μου έχουν ξεκινήσει και γίνονται κάπως σαν σπαστά. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι αλλάζουν οι ορμόνες γιατί κοντεύω στα 30 ή εάν είναι το γεγονός ότι τα έχω κόψει φλαριστά. Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει είναι ότι από τα 24 μου, όταν ήμουν δηλαδή στην Αγγλία, τα μέσα εδώ πέρα μαλλιά γινόταν σπαστά με το που έβγαινα από το μπάνιο. Τα μπροστά δηλαδή ήταν όλα ίσια. Όχι πρόκα ακριβώς, αλλά ίσια, τα μέσα έκαναν ένα σπάσιμο σαν να τα έχω βγάλει μόλις από πλεξίδα. Τέλος πάντων, περνάνε τα χρόνια, τα κόβω καρέ, ξανθά, τα ξανακόβω, τα κάνω μελαχρινά, πάλι στο φυσικό μου, τα κόβω τώρα φυλαριστά και προσπαθώ να τα μακρύνω. Και γενικά παρατηρώ ότι τα μαλλιά μου έχουν έτσι ένα σπάσιμο όταν βγαίνω από το μπάνιο. Η Αφροδίτη μου δάνεισε αυτήν εδώ πέρα τη βούρτσα που είναι από Revlon και θέλω απλά να το δοκιμάσω. Δεν έχω ιδέα πώς θα βγει. Χθες που δοκίμασα λίγο τη βούρτσα αυτή βγήκε μια πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Σε κάποιο tutorials είδα ότι χρησιμοποιούν τη βούρτσα αυτή σε βρεγμένα μαλλιά, ουσιαστικά τα στεγνώνεις ενώ ταυτόχρονα τους κάνεις το styling, οπότε μπορείς ουσιαστικά με αυτή και αυτό να μην χρησιμοποιήσεις σωστά τη χθένα. Παρ' όλα αυτά σήμερα θα την ξαναχρησιμοποιήσω λάθος, γιατί τα μαλλιά μου δεν είναι βρεγμένα, απλώς θα τα βρέξω λίγο, έτσι ώστε να μπορέσω να τους δώσω έτσι έναν όγκο. Δεν με νοιάζει να κάνω κάτι τρελό, γιατί ξέρω ότι τα μαλλιά μου θα πέσουν μες τη μέρα και θα λείπω όλη μέρα. Απλώς θέλω λίγο κάπως να φτιάξω την πάνω εδώ πέρα κατάσταση, αν μπορώ να το πω έτσι. Ξέρω τι κάνω? Όχι. Απλά τα βρέχω και αυτή τη στιγμή χαλάω το ήδη υπάρχον σχήμα? Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Όντως δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη και είμαι κάπως περίεργα συναισθηματικά. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και καταλάβατε και από το φετινό content του Οκτωβρίου πόσο πολύ λατρεύω τον μήνα αυτό και πόσο πολύ γενικά έχω μια συγκεκριμένη αγάπη στον μήνα Οκτώβριο. Και επειδή είναι και το Halloween, το οποίο εγώ από μικρή γιόρταζα, επειδή είχα συγγενικά πρόσωπα από το εξωτερικό. Και κάπως έτσι επειδή την επόμενη εβδομάδα τελειώνει ο Οκτώβρης, μ' αρέσει ακόμα αυτό το Halloween στοιχείο που υπάρχει και μετά την επόμενη εβδομάδα κιόλας είναι τα γενέθλιά μου, είμαι έτσι κάπως περίεργα συναισθηματικά. Κυρίως γιατί νομίζω δεν είμαι έτοιμη να έρθουν τα γενέθλιά μου, γιατί γίνομαι 29 φέτος. Για όσους δεν το γνωρίζετε, είμαι ένα χρόνο πριν τα 30 και δεν ξέρω κατά πόσο το έχω έτσι καταλάβει, συνειδητοποιήσει, απορροφήσει, μεταβολήσει μέσα μου, πόσα ρήματα άλλο να βρω. Το θέμα μας τώρα σίγουρα δεν είναι ότι εγώ γίνομαι 29, αλλά αυτή εδώ πέρα η βούρτσα που δεν έχω ιδέα πώς το χρησιμοποιήσω, οπότε πάμε να δούμε εδώ δοκιμάζοντας και πειραματίζοντας την κατάσταση. Thank you.
Προκειμένου ότι βλέπετε κι εσείς κάποια διαφορά. Να νιώθω, ρε παιδάκι μου, ότι όντως έκανα κάτι. Προφανώς αυτό το μαλλί εδώ πέρα θα πέσει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το έκανα λίγο καλύτερα από χθες. Έχω δώσει λίγη παραπάνω έμφαση εδώ στη φράτζα για να κάνει αυτό εδώ πέρα το ανέμελο. Και επίσης κάποιες τούρφες τις έκανα να πηγαίνουν προς τα έξω, κάποιες προς τα μέσα, ακριβώς για να υπάρχει αυτό το λίγο πιο 90s εφέ. Πάνω από αυτό και να ντυθώ και σας δείχνω το τελικό look. Outfit of the day είναι αυτό εδώ πέρα το σετάκι, ένα crop και κάνει πάρα πολύ ζέστη, οπότε τα μαλλιά καταλαβαίνετε έχουν ήδη πέσει. Ενώ πραγματικά ετοιμάστηκα πριν από ούτε ένα τέταρτο. Οπότε, ναι, τρέχουμε για να προλάβουμε. Οπότε, πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι Σάββατο κάνω το μαλλί. Δεν πρόκειται να κάτσει με τίποτα. Ήδη, κοιτάξτε πόσο έπεσε. Δεν υπάρχει. Φτάσαμε και φυσιά. Καθόλου σε mood για χριστουγεννιάτικο event. Έχω ντυθεί όσο πιο χριστουγεννιάτικα μπορούσα. Η μουσική ακούγεται και φτάσαμε στο event. Ελένη είναι Athens, Πινελόπη Αναστασιάδου, εν μουά. Και τώρα πάμε για φαγητό στο Φίλος. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, άρα το σακάκι απλά έφυγε. Έφυγε δυστυχώς. Δεν γινότανε. Και τώρα πάμε για ένα γρήγορο έτσι brunch or lunch στο μαγαζί Φίλος που είναι πάρα πολύ ωραίο και θα το δείξουμε. Για να δούμε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Σαλάτα της Πινελόπης, απίστευτη. Είναι έπος. Είμαι πολύ χαρούμενη με την επιλογή μου. Είναι έπος σαν εσένα. Ήθελα αυτό ακριβώς εδώ. Και εδώ η Ελένη πήρε επίσης ένα αβοκάντο τόσο. Άντε για, πραγματικά. I know sometimes life can be tough. You feel like you just had enough. When you're thinking everything has gone wrong. Αυτές είναι οι πατάτες που έχουμε πάρει, οι οποίες είναι σε σχήμα κολοκύθας τρομακτικής. Εδώ είναι το setup της Πινελόπης, η οποία μας έχει επιμεληθεί. Φουλ νοικοκυρά. Φουλ δουλειά, βλέπεις. Και κάμερα για TikTok και κάμερα για YouTube. Δηλαδή, αν δεν την ακολουθήσετε στο TikTok, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Please, ακολουθήστε με στο TikTok, κάνω και δείτε τα setup της Εύας. Τα setup της Εύας, η οποία είναι η μόνη που δεν κάνει vlog σε αυτό το σπίτι. Και πήραμε και μερικά εδώ πέρα πραγματάκια έτσι όμορφα. Αυτά εδώ, τα τρομακτικά ζουλεδάκια. Σαλάτα και popcorn. Και αυτές τις πάρα πολύ ωραίες χαρτοπετσέτες. Κοίτα πως με αγκαλιάζει! Εγώ έχω τα μαλλιά μου! Δεν χρειάζομαι την κολοκύδα! Η Εύα είναι Halloween μου μέσα. Εγώ είμαι Halloween από φυσικό μου. Ναι. Τέλειο! Τέλεια! Πήραμε αυτά εδώ πέρα τα πινέλα και μερικές μπογίτσες για να κάτσουμε να κάνουμε αυτές εδώ πέρα τις κολοκύθες για ρεσό που τα βρήκαμε στα Tiger. Τα ζελεδάκια που δεν φαίνονται είναι μία νεκροκεφαλή, ένα φαντασματάκι. Μια κολοκύθα και μια νυχτερίδα. Πεθαίνω. Κουτουνάτα! Εγώ λέω να φάω μια κολοκύθα. Μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Όχι. Έχω και...